Σήμερα έχουμε ένα άλλο συλλαλητηρίο στο Ηράκλειο ή έχουμε μια άλλη κινητοποίηση. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα εξελιχθεί. Γνωρίζω μόνο για την προσυγκέντρωση η οποία θα γίνει εκεί στο Παγκρίτιο στάδιο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο ευθύς αμέσως στον κύριο Κώστα Λεονταράκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Ηρακλείου αλλά και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, έτσι ώστε να μας πει τι ακριβώς γίνεται σήμερα με αυτή τη μηχανοκίνητη πορεία στο Ηράκλειο. Καλημέρα σας, κύριε Λεονταράκη. Με την ευχή να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Σήμερα λοιπόν, μετά από πακρίτια συνεννόηση όλων των συλλόγων του νησιού, προχωράμε σε μια μηχανοκίνητη διαμαρτυρία από το Παγκρίτιο στάδιο προς την περιφέρεια Κρήτης, όπου θα δώσουμε ένα υπόμνημα με τα αιτήματά μας. Κύριο και βασικότερο όλων είναι η έκτακτη ενίσχυση που ζητούμε τώρα και 10 μήνες από την κυβέρνηση και προσφάτως διαπιστώσαμε ότι είναι στάσιμη. Δεν έχουμε κάποια επίσημη απάντηση σαν κλάδος. Αυτή τη στιγμή δεν αστείευονται τα πράγματα στην Κρήτη άλλο, δεν έχουν άλλα περιθώρια παράτασης, γιατί έχουμε μια πρώιμη μελισσοκομεία και τα χρήματα είναι αναγκαία για να στηριχθεί ο κλάδος. Τι σημαίνει πρώιμη μελισσοκομεία? Έχουμε πολύ καλοκαιρινό κλίμα, πώς να σας το πω. Όταν οι άλλοι στη Βόρειο Ελλάδα σε 1-1,5 μήνα από τώρα θα ξεκινήσει να ανθίζει ο τόπος, εμάς ήδη εδώ είναι παραπροχωρημένος. Για να σας το δώσω να το καταλάβετε απλά, τον έχει χτυπήσει, λόγω προημότητας τον έχει χτυπήσει και ο χιονιάς και έχει παρέλθει τουλάχιστον η μισή ανθοφορία. Είναι ένα φαινόμενο που το παρατηρούμε κάθε χρόνο στην Κρήτη. Άρα λοιπόν αυτή την ώρα από τη μία ο χιονιάς, από την άλλη καλοκαιρία, φαίνεται να τρελαίνει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι λίγο παραπάνω από όσα έχουμε μάθει από εσάς και μας λέτε, τον πληθυσμό των μελισσών. Βάζετε κι εσείς το δικό σας το χεράκι έτσι ώστε να τις ταΐσατε, τις τροφοδοτείτε με ζάχαρη, τι κάνετε? Η ζάχαρη είναι μια μεταποιήσιμη ύλη για τα ζαχαροζήμαρα, είναι οι τροφές, οι ζωοτροφές οι λεγόμενες για τις μέλισσες. Έχει εκτιναχθεί το κόστος της. Ναι, τις βοηθάμε, όντως τις βοηθάμε τις μέλισσες. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός όπου τις βοηθάμε για να αποκτήσουν υπερπληθυσμό μέχρι το καλοκαίρι, ούτως ώστε να έχουμε ένα στρατό δημιουργήσει στα θυμάρια, να μπορέσουμε να συλλέξουμε το θυμάρι. Στροφοδοτούμε με ζάχαρη, η οποία παρατηρείται το τελευταίο έτος και έχει σχεδόν τριπλασιαστεί η τιμή της. Στο 1,40 παρατηρείται η τιμή της στην Κρήτη. Από το 55 λεπτά που την παίρναμε σε νορμάλ συνθήκες. Το πετρέλαιο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, έχει φτάσει μέχρι 2,10, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 1,80. Καταλαβαίνετε ότι αδυνατούμε αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες των κοπαδιών που έχουμε και δεν μπορούμε, το κόστος δεν παλεύεται. Η περσινή χρονιά ήταν η απόλυτη καταστροφή για εμάς, σε συνδυασμό και με τη ζημιά που έχουμε στα ΠΕΦΚΑ και δεν παίρνουμε μέλη από τα ΠΕΦΚΑ. Καταλαβαίνετε ότι όχι απλά είμαστε σε έκτακτη ανάγκη, εκπέμπουμε SOS. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής επαφές έχουν γίνει? Αυτό το οποίο έχετε ακούσει, έχετε εισπράξει, καταλαβαίνω δεν σας ικανοποιεί, αλλά για να πάτε σε αυτή την κινητοποίηση, αλλά έχει υποθεί κάτι, σας έχουν πει κάτι? Τη Δευτέρα ήμασταν το Προεδρείο της Ομοσπονδίας στον κύριο Γιωργαντά, αφού μας κάλεσε τη Δευτέρα, αφού γνωστοποιήθηκαν οι κινητοποιήσεις από όλη την Ελλάδα, γιατί η Κρήτη παρέσυρε όλη την Ελλάδα, όλη η Ελλάδα είμαστε στο ίδιο καζάνι. Τη Δευτέρα λοιπόν πήγαμε στον κύριο Γιωργαντά, δεν πήραμε επίσημη απάντηση από εκεί και μας είχε πει ότι και μέχρι την Τετάρτη θα μας έχει απαντήσει κάτι επίσημο. Δεν μας έδωσε κάτι επίσημο, δεν μας έδωσε κάτι χειροπιαστό, καταλαβαίνετε ότι είμαστε ακόμα στον αέρα και ενδέχεται οι κινητοποιήσεις να γίνουν πιο εντατικές. Μάλιστα. Πανελλαδικά μιλάτε πια στη συνέχεια, εφόσον δεν δοθούν απαντήσεις ή δεν δοθεί κάτι από αυτά τα οποία ζητάτε, έστω και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, γιατί φύγαμε πια από την Τετάρτη. Και σήμερα πανελλαδικά είμαστε, σε πανελλαδικό επίπεδο είμαστε. Α, μάλιστα. Είμαστε ξεχωριστά, κλαδικά, είμαστε όλοι στους δρόμους, τα αιτήματα είναι σχεδόν κοινά. Αλλάζουν κατά τόπους, αλλά ο βασικός πυλώνας είναι η έκτακτη ενίσχυση, είναι οι ελληνοποιήσεις. Έχουμε πολλές εκκρεμότητες. Είναι λιμνάζοντα προβλήματα 20 ετίας, τα οποία η Ομοσπονδία το τελευταίο έτος τα έχει θίξει σχεδόν όλα.
χωρίς αυτά αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι, κύριε Λουνταράκη, ότι το πράγμα έχει παραπάει, διότι όταν μιλάμε για πρωτογενή τομέα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται άπαντες μέσα σε αυτό τον πρωτογενή τομέα, που είναι οι αγρότες, είναι οι μελισσοκόμοι, είναι οι αλληλείς, είναι οι κτηνοτρόφοι και συνολικά να υπάρχει μια πολιτική. Θυμάμαι και στο παρελθόν να μιλάμε και, και με εσάς και με άλλους μελισσοκόμους για τα προβλήματα, για τις ελληνοποιήσεις οι οποίες τρέχουν, βρίσκονται κάθε χρόνο σε εξέλιξη, για εκείνα δηλαδή μια βιομηχανία η οποία ποτέ δεν σταματάει, για εκείνα τα σιρόπια αντί για μέλι που κυκλοφορεί σε πολλές περιπτώσεις στην ελληνική αγορά, χωρίς η πολιτεία να δίνει από την άλλη σε εσάς τη δυνατότητα να μπορέσετε να τυποποιήσετε, να μπείτε μέσα στην εστίαση, να μπείτε μέσα στα ξενοδοχεία, να κάνετε χίλια δύο πράγματα. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι αδιευκρίνιστα ακόμα στη μελισσοκομεία. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις από την Ομοσπονδία και από συλλόγους και συνεταιρισμούς για το πώς μπορούμε να πατάξουμε, έστω να περιορίσουμε κατά μεγάλο ποσοστό τις ελληνοποιήσεις. Χρειάζεται, κυρία Αγγέλα, πολιτική βούληση. Στην Ελλάδα λείπει η πολιτική βούληση. Εάν είχαμε ηγετικές μορφές μέσα στα Υπουργεία τα οποία θα υπομισθούν και το κόστος, τίποτα, οι ελληνοποιήσεις και ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδας θα ήταν η αιχμή του δόρατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Γιατί βγάζουμε θησαυρούς σε αυτόν τον τόπο. Αυτό και είναι... με πολύ κόπο. Αυτό είναι αλήθεια για το τι παράγεται, για το τι παράγει ο Έλληνας παραγωγός από τη μια άκρη της χώρας μέχρι την άλλη. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια, έτσι όπως το λέτε, κύριε Λονταράκη. Αλλά και από την άλλη, αυτή η απραξία, δεν ξέρω, μήπως έλλειψη γνώσης, μήπως στηριζόμαστε σε άλλα πράγματα, δεν ξέρω τι είναι αυτό που το έχει πάει προς τα πίσω και ποτέ ο Έλληνας παραγωγός δεν ανταμείβεται με αυτό που πραγματικά του αξίζει και παράγει. Αυτό είναι από τα ακατανόητα. Να σας πω, έχουμε και εμείς μια ευθύνη, η παραγωγή, γιατί ο υπέρμετρος συνδικαλισμός που δημιουργήθηκε τις περασμένες δεκαετίες, για να μην πω και τις κυβερνητικές πολιτικές, θα πω για εμάς, έχει αποδυναμωθεί, μας έχει απορροφήσει όλους το σύστημα, υπάρχουν πολλοί βολεμένοι ανάμεσά μας. Και γι' αυτό έχουμε και εμείς ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης, ότι το συνδικαλιστικό κομμάτι στη χώρα μας έχει αποδυναμωθεί και δεν διεκδικούμε αυτό που πρέπει. Μάλιστα. Νομίζω λέτε πάρα πολλές κουβέντες και όποιος θέλει να καταλάβει, καταλαβαίνει. Από αυτά τα οποία είπατε προς το τέλος, φταίμε και εμείς η παραγωγή. Πολλοί από μας είναι βολεμένοι. Είναι η δουλειά που κάνει κάθε φορά η εκάστοτε κυβερνητική μηχανή, κομματική μηχανή, με αποτέλεσμα τα πράγματα να φτάνουν σε αυτό το σημείο. Αλλά τώρα είπατε ότι φτάσαμε στο τέλος. Απόλυτη καταστροφή πέρυσι, για να μην πάτε στην απόλυτη καταστροφή και φέτος, κινητοποιήστε αυτή την ώρα για να θυμηθεί και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι υπάρχετε και πρέπει να σας ενισχύσει. Το αναγνωρίζει το Υπουργείο ότι υπάρχουμε, αναγνωρίζει ότι έχουμε από τις καλύτερες εκπροσωπήσεις κλαδικά από όσους μπαίνουν μέσα στο Υπουργείο. Αποδεικνύουμε αυτή τη στιγμή στον Υπουργό ότι έχουμε και ένα δεμένο κλάδο από πίσω μας, δυνατά συντονισμένο, που αντιδράει. Και αυτή τη στιγμή αυτό που είπαμε εμείς και στον Υπουργό, ότι δεν υπάρχει. Μιλούσαμε πριν 2-3 μήνες για μια ανάσα, μια οικονομική ανάσα για τη μελισσοκομεία, για τον νησιωτικό χώρο της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή αυτή η έκτακτη ενίσχυση αποτελεί το φιλί της ζωής. Εάν δεν δοθεί σε παραγωγή, δεν θα οδηγηθούμε. Θα οδηγηθούμε όχι σε καταστροφή. Άμα χάσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε αντικείμενο δουλειάς μετά. Καταλαβαίνετε ότι ρισκάρουμε και τις ζωές μας αυτή τη στιγμή, τις οικογένειές μας, τα πάντα. Μακάρι πάνω σε αυτή την αναγνώριση που λέτε ότι σας αναγνωρίζει ότι υπάρχετε, να μην το βλέπει με διαφορετικά ο κύριος Γεωργαντάς, αλλά επί της ουσίας να κάνει πράγματα που έχουν να κάνουν με εσάς, έτσι ώστε να ενισχυθείτε πολύ περισσότερο για να συνεχίσετε να παράγετε. Λοιπόν, κύριε Αγγέλα, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Ότι αν κάνει πράγματα ουσίας, ο κλάδος είναι εδώ να τον στηρίξει αυτόν προεκλογικά. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε και νεοδημοκράτες με ισοκόμους πολύ δυσαρεστημένους. Γιατί ζουν αποκλειστικά από τη μέλισσα. Τα πράγματα πρέπει να λέγονται όπως είναι. Μάλιστα.
Το έχω πει και άλλες φορές, το έχω υποσχεθεί, αλλά δεν το έχω κάνει πράξη και πρέπει νομίζω να το κάνω πράξη και το λέω δημόσια, γιατί αυτή είναι και η συγγνώμη μου προς όλους εσάς τους μελισσοκόμους, ότι πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα αναφορικά με το μέλι που δεν την έχουμε κάνει. Ελπίζω αυτή τη φορά να τα καταφέρω, να μην με παίρνει κάτω η ροή της ειδησιογραφίας και να κάνουμε αυτή την κουβέντα για όλο όσο αντιμετωπίζετε. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι και με αυτό που κάνετε, σας ευχαριστούμε πολύ. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή είμαστε διαθέσιμοι. Κύριε Λεονταράκη, δώστε μας ακόμα μόνο μία διευκρίνηση ή να το πούμε για άλλη μια φορά. Ποια είναι η ώρα της προσυγκέντρωσης στο Παγκρίτιο στάδιο και στη συνέχεια η μηχανοκίνητη πορεία σας προς την περιφέρεια, έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι πολίτες, οι υπόλοιποι οδηγοί, όσοι μετακινούνται, και ποια διαδρομή θα ακολουθήσετε? Εμείς θα κάνουμε την προσυγκέντρωση στις 10 η ώρα το πρωί στο Παγκρίτιο, στην πλατεία εκεί μπροστά από το Παγκρίτιο. Αν δούμε και δεν χωράνε τα μάτια, θα μπούμε και μέσα στο Παγκρίτιο. Θα ξεκινήσουμε από εκεί, θα ακολουθήσουμε το δρόμο της παραλιακής και θα πάμε από την Ικάρου και θα βγούμε μπροστά από τα McDonald's για να βγούμε απάνω στην περιφέρεια. Από την Ικάρου να ανέβετε πάνω στην πλατεία Ελευθερίας. Για να μην έχουμε και προβλήματα, επειδή τα φορτηγά είναι μεγάλα, μην δημιουργηθεί κανένα ατύχημα, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και καλούμε όλο τον κόσμο που θέλει να στηρίξει τη μελισσοκομεία, τους πολιτικούς φορείς που τους έχουμε ενοχλήσει, και από μόνοι τους δηλαδή οι άνθρωποι, όποιος θέλει να μας παρασταθεί, εκεί είμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λεονταράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε. Από τον 984.